καινούρια σου αγάπη. Η Δέσποινα Βανδύ και ο Βασίλης Μπισμπίκης είναι μαζί τους τελευταίους μήνες. Η σχέση τους έγινε γνωστή όταν ταξίδεψαν μαζί για τη Ρώμη και κυκλοφόρησαν φωτογραφίες τους από το αεροδρόμιο. Μετά το κυνηγητό των παπαράτσι, οι δυο τους κάνουν πλέον κοινές εμφανίσεις και δεν κρύβουν τη σχέση τους. Λάουρα Νάργιας και Χρήστος Αντικάη δεν κρύβουν τον έρωτά τους. «Μένουμε μαζί και το βλέπω σοβαρά», έχει δηλώσει ο Χρήστος, ενώ η Λάουρα έχει πει πως γνωρίζονταν αρκετά χρόνια πριν γίνουν ζευγάρι. «Τον έβλεπα μέσα στην παρέα που τα λέμε πολύ απελευθερωμένα τα πράγματα και του είχα πει «Η γυναίκα που θα βρεθεί δίπλα σου θα είναι πολύ τυχερή». «Πού να ξέρα, ήταν γραφτό να είμαστε μαζί». Η σχέση της Μέρη Σινατσάκη και του Ιαν Στρατή ήταν κοινό μυστικό μέχρι πριν λίγο καιρό, όταν η Μέρη το παραδέχτηκε σε συνέντευξή της. Αν κάποιος έχει να κάνει κάποιο σχόλιο για τη διαφορά ηλικία σας κάνει, δεν με αφορά. Το θεωρώ απαρχαιωμένο, έχει δηλώσει η Μέρη για τα 7 χρόνια διαφοράς τους. Από την άλλη, ο Ιαν σε συνέντευξή του έχει πει πως έχει σκεφτεί πως θα της κάνει πρώτα σιγά μου. Η Ιωάννα Τούνη και ο Δημήτρης Αλεξάνδρου είναι πολύ ερωτευμένοι. Για την αρχή της γνωριμίας τους η Ιωάννα έχει δηλώσει «Δεν είχαμε κάποιο ιδιαίτερο love story στην αρχή. Η συνέχεια ήταν πολύ καλύτερη και πιο μαγική. Η αρχή έγινε μέσω social media». Η Ιωάννα Μαλέσκου μπορεί να μην έχει παραδεχτεί πως είναι ζευγάρι με τον εκπαιδευτή σκύλων Κωνσταντίνο Δανιά, όμως τα δημοσιεύματα τους στέλνουν μαζί. Μάλιστα, οι δυο τους έχουν ταξιδέψει στο Ναύπλιο και στη Μονεμβασιά. Η πρώτη τους κοινή φωτογραφία ήταν όταν πήγαν να δουν την θεατρική παράσταση «Ο κήπος με τις αλήθειες». 17 χρόνια μετά το χωρισμό τους, η Τζένιφερ Λόπες και ο Μπεν Άφλεκ είναι ξανά μαζί και ο φλογερός τους έρωτας αναζωπυρώθηκε. Και ενώ το καλοκαίρι οι παπαράτσι τους κυνηγούσαν σε κάθε τους έξοδο, τώρα το ζευγάρι κάνει δημόσιες εμφανίσεις και δεν κρύβει τον έρωτά του. Η Kim Kardashian γύρισε σελίδα στη ζωή της και είναι ζευγάρι με τον Pete Davidson. Παρόλο που οι δυο τους δεν το έχουν παραδεχτεί, οι φωτογράφοι τους έχουν απαθανατήσει αρκετές φορές χέρι-χέρι. Η Αντέλ έχει βρει ξανά τον έρωτα στο μάνατζερ του LeBron James Rich Paul. Το ζευγάρι βγαίνει τους τελευταίους μήνες και είναι πολύ προσεκτικοί με τη δημόσια εικόνα τους, κρατώντας χαμηλό προφίλ στη σχέση τους. Ένα δείπνο της Αντζελίνα Τζολί και του Weekend τον περασμένο Ιούνιο ήταν αρκετό για να φουντώσει τις φήμες που τους ήθελαν μαζί. Αν και η σχέση τους δεν έχει επιβεβαιωθεί ούτε διαψευστεί από καμία πλευρά, οι παπαράτσι που τους έχουν φωτογραφίσει και σε άλλα κρυφά ραντεβού μιλούν για έναν μυστικό έρωτα.